Σήμερα με το Gucci πάλι. Το Stelvio αυτή τη φορά. Όμορφο είναι. Όπως είπε ένας φίλος βέβαια, θυμίζει TDM. Εντάξει. Λοιπόν, αυτή την είχα πάρει... Όχι, ψέματα, δεν έχω πάρει. Την είχα καβαλήσει. Στην έκθεση που είχε γίνει με τις μηχανές πριν λίγο καιρό, τέλος πάντων, και μου είχε φανεί αρκετά βαριά για να τη σηκώσω τότε. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση, μάλλον ήταν έτσι όπως ήταν τοποθετημένη στην έκθεση η μηχανή. Λοιπόν, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ύπους και τέτοια απ' έξω, δεν θυμάμαι, νομίζω ότι είναι γύρω στους 100 κάτι στο στρόφαλο, 90 κάτι πίσω στον τροχό, ο οποίος όπως και όλες οι μοτοκούτσι και αυτός είναι με άξονα μετάδοσης, δεν είναι με αλυσίδα, και γενικά θυμίζει λίγο έτσι τώρα τα πρώτα λεπτά που έχω πάρει το Mandello πολύ, που το έχω βρει φανταστική μηχανή, μου αρέσει πάρα πολύ το Mandello. Αλλά πιο εντάξει, είναι άλλη θέση οδήγησης, είσαι λίγο πιο όρθιος. Δεν είναι όπως το Mandello. Το Mandello είναι λίγο πιο επιθετικός, ήταν λίγο πιο sport touring. Τώρα εντάξει, προσπαθήσουμε να αποφύγουμε εδώ την κίνηση. Αλλά σε σχέση με το V85 ας πούμε που είχα πάρει, είναι, μου φαίνεται πιο ευέλικτο ήδη αυτό σαν μηχανή. Και σίγουρα πιο το μοτέρ, πιο ελαστικό, πιο ωραίο. Δεν ξέρω, τουλάχιστον εμένα μου κάνει έτσι. Γιατί ξανά βλέπα το βίντεο του V85, γενικά την ψιλοέθαψα τη μηχανή, ήμουν άδικος. Νομίζω ότι ήμουν άδικος κυρίως γιατί ήθελα να μ' αρέσει. Είχα δει και ένα V85 και το σκεφτόμουν πολύ σοβαρά, δηλαδή. Ήδη είμαι σε μια φάση, σκέφτομαι να δώσω το RS, ίσως κάποιοι έχετε δει την αγγελία. Ωραία ορατότητα τους καθρέφτες, από ό,τι βλέπουμε μέχρι στιγμής. Δονήσεις, αν και δεν έχουν βάσει στροφές, δεν είναι το ίδιο με το V85. Βέβαια πάει και στις πιο ψηλές στροφές του το δω. Βλέπω να κόφτει στις 10. Το V85 ήταν στις 7,5 νομίζω, κάτι τέτοιο. Οπότε λογικό είναι να έπιανα πιο γρήγορα τις δονήσεις της μηχανής, δηλαδή εκεί που στα τέρμα της, στο τέρμα της, συγγνώμη. Αλλά σε ένα αριστερό peg, για κάποιο λόγο, ακόμα και εδώ τώρα στις χαμηλές νιώθω μια μόνιμη, δηλαδή παίζει μετά από κάποια ώρα ταξίδι το αριστερό πόδι απλά να πέσει αυτό μου διασμό, αλλά εντάξει, δεν ξέρω κιόλας. Για να δούμε, κάπως εδώ κατεβαίνει το μασκάκι μου, το έδειξε πριν Windchill, να το, έχει εδώ το κουμπί και εδώ είναι στη χαμηλότερη θέση του. Δεν είναι η Touring, ας πούμε, είναι η οπα. Ωραίο έχω γενικά κάνει. Καλά φρένα, νομίζω πιο καλά από το V85. Ότι εντάξει, το μου φαίνεται λίγο σκληρό. Γιατί ρε μανίτσα μου, εσύ όμως τώρα δεν βλέπεις ότι έχω το ζωάδι. Μπράβο, σε ευχαριστώ. Γενικά δεν νιώθω, ακόμα και τώρα στη χαμηλότερη θέση, δεν ξέρω που δεν το νιώθω, ίσως, εδώ ψηλά, αν φαίνεται το χέρι μου, εδώ κάπου, άρα κόβει η μάσκα αρκετά καλά. Η στέλα μοιάζει πολύ άνετη, πολύ αναπαυτική,
ίσως πιο αναπαυτή και από το V85, από το V85. Γενικά είναι μια κούκλα, μου αρέσει πάρα πολύ το Στέλβιο, εμφανισιακά, έτσι, εννοώ και εδώ, για να δούμε στα χαμηλά, ας πούμε, με τρίτη, μια χαρά, ωραία, δεν κοπιάζει. Εμφανισιακά μου αρέσει πάρα πολύ το Στέλβιο με τις ακτινωτές του, τις άντες και νεκρά, ωραία, βρίσκουμε εύκολα νεκρά. Τώρα από ό,τι βλέπω είναι ρυθμιζόμενα όλα αυτά εδώ πέρα που έχει μπροστά, πίσω, χαμούλης. Έχει quick shifter το συγκεκριμένο. Δεν ξέρω αν έχει quick shifter. Έχει εδώ τα διάφορα riding modes που αλλάζουν από εδώ. Ελπίζω να φαίνεται το σπορ που τα κλείνει όλα. Όπως μου είπε ο άνθρωπος εκεί στο μαγαζί, δεν το βάζω στο σπορ. Εδώ έχει όλο το μενού που ελέγχει τα πάντα. Corner flash. Νομίζω και εδώ είναι self cancelling τα φλασάκια του. Γενικά είναι μια πάρα πολύ ωραία μηχανή. Νομίζω ότι είναι γύρω στις 18.000, 18 κάτι. Όλα αυτά, παιδιά, θα τα βάζω να φαίνω τώρα στην οθόνη όσο μιλάω. Πάμε, ξεχάστηκαμε. Για να ανοίξουμε λίγο εδώ. Πολύ ωραία μηχανή, πολύ ωραία μηχανή. Να είχα τα λεφτά, πραγματικά όμως να είχα τα λεφτά. Εντάξει, είναι λίγο σκληρό το κυβότιο, μάλλον όπως όλες οι Moto Guzzi. Νομίζω ότι εγώ θα την έβαζα τουλάχιστον στις πιο όμορφες μηχανές αυτή τη στιγμή. Αυτού του τύπου, έτσι. Τίποτα δεν συγκρίνεται με το Speedwing μου, να το λέμε αυτά, αντε ένα Thraxton μέχρι εκεί. Όχι, εντάξει. Αλλά νομίζω ότι είναι από τα πιο όμορφα adventure μηχανάκια που υπάρχουν εκεί έξω. Δηλαδή αυτό το Tiger μου αρέσει πολύ εμφανισιακά. Μ' αρέσει ακόμα πολύ το V85. Απλά δεν μου έκανε σαν μηχανή. Τώρα άλλο έτσι, μ' αρέσει το Ducati, το Desert X, πολύ ωραίο, θέλω να το πάρω και αυτό ένα test ride. Πάλι όμως 18.000, 18.500, 19 σχεδόν, εντάξει, ξέρω υπερβολικά ακριβό το βρίσκω. Νομίζω αυτά τα τρία, Tiger, Moto Guzzi εδώ το V100, συγγνώμη το V85 επίσης 4 και το Desert X, για μένα. Γιατί είναι υποκειμενικά αυτά. Σαν αίσθηση πάντως θυμίζει το Mandello πολύ, όσοι το έχετε πάρει βόλτα. Το Mandello απλά είναι πιο επιθετική η θέση οδήγησης, είναι πιο σπορ. Εδώ είναι λίγο πιο αραχτό. Όταν μπαίνει πρώτη κουνιέται όλη, τώρα και πριν αυτό. Έλα ρε. Τρεις ώρες αυτό το φανάρι. Τέλος πάντων. Αλλά anyway, μπορώ και να μιλάω. Τι έλεγα. Ναι, το Mandello λοιπόν είναι πολύ πιο επιθετική η θέση οδήγησης. Εδώ είσαι πιο για ταξίδι. Ωραία υλικά. Πολύ ωραία υλικά γενικά. Ελπίζω αυτά τα πλαστικά που έλεγα και στο V85 να μην γίνονται κόλλος μετά από κάποια χρόνια. Αν και δεν ξέρω. Μπορεί να τα έχουν βελτιώσει, γιατί αυτό είναι και το τελευταίο. Το V85 που πήρα εγώ είναι πριν 2 χρόνια. Οπότε ελπίζω να τα έχουν φτιάξει. Οι χούφτες του εδώ υποθέτω ότι ό,τι βλέπω είναι standard, δεν έχει κάποια κάγκελα προστασίας και αυτά είναι έξτρα, ή μπαγκάζι και τα λοιπά, άρα θα θες και κανένα διχίλιαρο εύκολα σε έξτρα άμα την πάρεις. Φτάσαμε το 20, δηλαδή 20 και βάλε. Τέλος πάντων, πολύ ωραία όμως μηχανή, πάρα πολύ ωραία μηχανή. Δεν ξέρω βέβαια τι κοινό έχει εδώ. Ελπίζω να φαίνεται αυτό, παίζει πολύ ταρακούνημα στην πρώτη.
Καλά, συνήθεια δεν είναι κάτι, δεν το λέω για κάτι τρελό. Α, την ανοίξουμε άλλο λίγο εδώ τώρα. Εδώ τώρα είναι πιο ψηλά, προφανέστατα, το που κόβει. Κάτσε εδώ και μας το πες. Α, ζέστη πάλι σήμερα. Ωραίο, εγώ το βάρος της πάντως δεν το νιώθω. Υποθέτω ότι είναι προς τα βαριά σαν μηχανή, αρκετά βαριά εννοώ. Δεν ξέρω τώρα αν είναι 2-20 γεμάτη ρυθμά και το πόσο είναι το ρεζερβουάρ. Τέλος πάντων, όλα αυτά θα φαίνονται, το ξαναλέω, θα τα βάλω πάνω. Αλλά δεν νιώθω το βάρος της, ψηλά εννοώ. Νιώθω ότι είναι αρκετά ισορροπημένη, ούτε χαμηλά ούτε ψηλά το βάρος. Ωραίος ο κινητήρας, ας πούμε τώρα τρίτη μόνα χαμηλά. Χρειάστηκε ελάχιστο συμπλέκτη, δεν κόπιασε τίποτα. Μια χαρά, πολύ ωραίο. Τολμώ να πω ότι αν ας πούμε είχα τα λεφτά και ήμουν ανάμεσα σε αυτό και στο Tiger, γιατί εκεί κλείνω εγώ τουλάχιστον αυτή την περίοδο. Αυτό που είπα και πριν, ότι αν ήθελα να την πουλήσω, μάλλον το Tiger πουλιέται πιο εύκολα κάποια φάση στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι μου αρέσει πολύ αυτή. Ξέρα ότι το στέλνιο θα είναι γαμάτο, γιατί επειδή είχα πάρει το μαντέλο και είχα δει το μοτέρ ας πούμε και την αίσθηση, το περίμενα θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Νομίζω επειδή μου και το V85 δεν το ένιωσα τόσο ευέλικτο, δεν ξέρω αν είναι το κέντρο βάρος, δεν ξέρω αν είναι μεταξύ είναι της μηχανής πως λέγεται, πάντως δεν το ένιωσα το ίδιο, καμία σχέση. Εδώ είμαστε κοντά στο Tiger. Ξαναλέω, αυτό έχω πάρει, το Tiger, το V85 και τώρα το Stelvio. Ναι, δεν ξέρω, είναι πολύ στα γούστα μου σαν μηχανή, μου αρέσει πολύ. Πολύ, πολύ, πολύ. Και εδώ είπαμε, υπάρχει αυτό το τύπου ειδονισούλες και τα λοιπά, αλλά δεν έχει σχέση με το V85. Το V85 πήγαινε όλο... Εδώ δηλαδή ακόμα και όταν μασάρω δεν ταξιδιά, κουνιέται, εντάξει, αλλά πιο πολύ ήταν το V85, δεν ξέρω τι είναι. Κοίτα εδώ ρε, έρμαλα και η πρώτη. Φρένα ωραία πάντως, πιο καλά από το V85, καλά θα ήταν, όλα είναι πιο καλά από το V85, προφανώς, αλλά ωραία αίσθηση. Εδώ τη Brembo μανέτα, όπα, θα με σκοτώσουν. Δηλαδή εδώ πέρα, νιώθω πολύ άνετα. Άνετα, ωραία, και άνετα εννοώντας σαν να ξέρω τη μηχανή καιρό, όχι άνετα η σέλα. Οπότε θα τα πούμε σε επόμενο τεστράι τώρα, σας αφήνω εδώ στην κίνηση, δεν έχει νόημα να βλέπετε αυτό το πράγμα. Μακρηγορώ, πάντα όρθιοι,
Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Άντε γεια και να προσέχετε.